Συμψηφιστές, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε μαζί το Kaizen από την A&E, Ariana Evans. Ένα σαπουνάκι το οποίο όταν πρωτοβγήκε οι Αμερικάνοι είχαν τρελαθεί. Μιλάμε το hype, ο ντόρος που υπήρχε για αυτό το σαπούνι ήταν εξωπραγματικός, δεν είχα ξαναδεί τόσο ντόρο για ένα σαπούνι και το έχω στην κατοχή μου εδώ και τον τελευταίο χρόνο. Γενικά δεν μπορώ να πω ότι ανταποκρίνεται σε αυτόν τον ντόρο. Ένας αγαπημένος YouTuber επίσης στην Αμερική είχε βγάλει το Kaizen, το καλύτερο του σαπούνι, καθώς και το Milk Steak, το οποίο είχα χρησιμοποιήσει σε ένα προηγούμενο βίντεο. Πραγματικά, εγώ δεν μπορώ να δω ομοιότητες μεταξύ αυτών των δύο σαπουνιών. Θεωρώ ότι το Milk Steak είναι πραγματικά τρομερό σαπούνι, ενώ αυτό εδώ πέρα είναι ένα καλό σαπούνι. Θα το ξαναδοκιμάσω πάλι σήμερα μπροστά στην κάμερα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το δοκιμάζω, όπως έχετε καταλάβει, και θα δούμε πώς θα πάει και το σημερινό ξύρισμα. Γι' αυτό και ναι, ξέρω, έχω γίνει βαρετός, αλλά τι να κάνουμε. Men Rock μηχανή, φορτωμένη με μια Asta Superior Platinum στην πρώτη της χρήση. Τζιμής και λαβή με Silver Tip 24 από το MyGuards. Και επειδή δεν πολύ θυμάμαι, εντάξει, θυμάμαι ότι είναι ένα έτσι ωραίο πλούσιο post save, αλλά δεν πειράζει, ας βρίσουμε με Spike πάλι για να δούμε το post save. Θα γίνει τριών ημέρων και αυτά. Πάω να φορτώσω το σαπούνι, να παίξω και λίγο το πρόσωπο και επιστρέφω για το face layering. Γρήγορο φόρτωμα το Kaizen. Είναι ένα πολύ μαλακό σαπούνι και γενικά πρέπει να προσέχετε όταν θα πάτε να φορτώσετε το σαπούνι, να μην υπερφορτώσετε, γιατί πραγματικά θα κάτσετε εκεί πέρα για ώρες προσπαθώντας να του δώσετε νερό. Πίνει πάρα πολύ νερό, αντέχει πάρα πολύ νερό βασικά. Βουτάμε λίγο τις άκρες και πάμε να ξεκινήσουμε το face lathering. Ο αφρός που παράγει γενικά θυμίζει έντονα γιαούρτι. Το άρωμα του δεν με χαλάει, ωραίο είναι, δεν είναι κάτι το τρομερό, αλλά ωραίο. Εσπυριδοειδή στις πάνω νότες, αλλά έχει και μια, το γλυκό το background αυτό το γνωστό της A&E, το οποίο έχω παρατηρήσει σε 2-3 σαπούνια, όπως το Asian Pear, το Asian Plum, όλα αυτά έχουν ένα γλυκό background. Αλλά αυτό είναι λίγο πιο δροσερό, γιατί έχει τα ασπεριδοειδή. Ανοιξιάτικο. Πραγματικά με πολύ λίγο φόρτωμα, τη βλέπετε εδώ τώρα. Και όπως βλέπετε η προσθήκη νερού γίνεται σιγά σιγά.
Ωραία γυαλάδα στον αφρό. Πολύ ωραία. Τέλεια. Πολύ ωραία. Εδώ είμαστε. Λερωθήκαμε κλασικά, αλλά δεν πειράζει. Νερό, νερό παιδιά, νερό. Ναι, το ξέρω, σε κάποια βίντεο έχω πεθάνει κάποια σαπούνια στο νερό, αλλά είναι και δοκιμές που κάνω, δικές μου προσωπικές. Όταν δεν είμαι μπροστά στην κάμερα, δοκιμάζω άλλα πράγματα, οπότε νερό, νερό. Το νερό είναι σύμμαχος. Βέβαια, αν το ξεπεράσεις, θα χαλάσει το σαπούνι, συμφωνώ. Φύγαμε για το πρώτο πέρασμα.
Ξεπλένουμε και επιστρέφω για το δεύτερο πέρασμα. Ωραία στο πρόσωπο. Και φύγαμε για το δεύτερο πέρασμα. Τέλεια. Τέλος και του δεύτερου περάσματος. Ξεπλένουμε και επιστρέφω για το τρίτο και τελευταίο περάσμα. Πραγματικά πολύ ωραία αίσθηση πάνω στο πρόσωπο. Το άρωμα, αν και έντονο, δεν με καίει. Και φύγαμε για το τρίτο και τελευταίο πέρασμα.
Τέλεια. Spike. Λίγο τσούξουμε εδώ χαμηλά. Τίποτα το ίδιο δεν όμως. Λοιπόν, Kaizen από την A&E. Κατά τη γνώμη τη δικιά μου, ο Ντόρος που είχε ξεκινήσει από την Αμερική δεν αντιπροσωπεύει, ναι, δεν αντιπροσωπεύει το σαπούνι. Είναι ένα καλό σαπούνι, ναι, βεβαίως, εννοείται πως είναι ένα καλό σαπούνι. Και είναι και πολύ εύκολο να το βρεις πλέον. Αλλά σε καμία περίπτωση αυτό το, έτσι όπως το έχουν τόσο ψηλά οι Αμερικάνοι. Και εγώ εδώ πέρα του έδωσα νεράκι. Θεωρώ ότι το έδωσα όσο πρέπει, δηλαδή αν και είμαι σίγουρος ότι θα you let me know στα σχόλια άμα έβαλα πάρα πολύ νερό, μερική, αλλά εδώ πιστεύω ότι ήμουνα just και πάλι δεν, τι να πω, θυμάμαι όταν το έδειχνε ο Χαρκάλης τότε, το παρουσίαζε στο κανάλι του στο YouTube. Πραγματικά είχε εντυπωσιαστεί με το πόσο νερό αντέχει και ναι, αντέχει πολύ νερό και φτιάχνει έτσι ένα αφρό για γιαουρτώδες. Δηλαδή, δεν το συναντάς εύκολα αυτό το πράγμα, αλλά οκ, okay, ωραία δομή, έτσι πλούσια πάνω στο πρόσωπο, μπορώ να καταλάβω έτσι ότι το γουστάρουν διάφοροι συξυριστές, αλλά ολισθηρότητες, έτσι, προστασία, εντάξει, προστασία γαλούτσικη. Και η μεταξυριστική ολισθηριότητα και η ξυριστική καλούτσικα ήταν. Δηλαδή δεν είναι άσχημο σαπούνι, μην παρεξηγήσετε. Αλλά αυτό το hype, ο Ντόρος, τα 102% από έναν αγαπημένο YouTuber, δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Δηλαδή αυτό και το milkshake, μιλάμε για τέτοια διαφορά. Σε καμία περίπτωση ίσα. Αξίζει να το πάρετε, ναι. Είναι ένα καλό σαπούνι σίγουρα. Αν και δεν παίζει να είναι και η πρώτη φορά που το λέω αυτό στο κανάλι. Το άρωμα ωραίο, ανοιξιάτικο. Το logo εντάξει, πεθαίνω. Πραγματικά τρομερό. Έχει το χώρο, έχει τη θέση του στο rotation. Έχω πολύ χειρότερα σαπούνια που είναι στο rotation. Αλλά αυτό. Αυτό το overhype, το έτσι, το σαπουνάρα, το καλύτερο σαπούνι που βγήκε, σε καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση. Κατά τη γνώμη μου πάντα, μην το ξεχνάτε αυτό. Disclaimer. Αυτά. Δύο σαπουνάκια ακόμα για το top 10. Αυτό ήταν ένα φρεσκάρισμα. Καλά θυμόμουν ότι θυμόμουν για το σαπούνι. Δύο ακόμα σαπουνάκια και boom, θα το βγάλω το top 10. Μπορεί και να βγει πριν παρουσιάσω τα σαπουνιά σε βίντεο, θα δούμε. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε η παρουσίαση και κλασικά αν έχετε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε ή θέλετε να πείτε κάτι, τα σχόλια είναι ανοιχτά πάντα και ελεύθερα. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και θα τα πούμε ξανά σύντομα. Χαιρετώ!